η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο που ψήφισε χτες στη Βουλή, ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση, όχι μόνο μειώνει τους εισακταίους, αλλά διώχνει και τους φοιτητές οι οποίοι αναγκάζονται να εργάζονται στις σπουδές τους. Αυτό το νομοσχέδιο θα φέρει σαν άμεσο αποτέλεσμα την μείωση των εισακταίων, την κατηγοριοποίηση των πανεπιστημιακών σχολών και φυσικά τα πανεπιστημιακά τμήματα στην Ορεστιάδα βρίσκονται στην τρίτη ταχύτητα και είναι σίγουρο ότι έχουν ημερομηνία λήξης. Αυτά ψηφίστηκαν από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του νομού, είναι υπόλογοι απέναντι σε αυτά τα αποτελέσματα που φέρνει η πολιτική τους και φυσικά ο κόσμος πρέπει να βγάλει και σε αυτό το θέμα τα συμπεράσματά του και αν θέλετε οι αγώνες που πρέπει να γίνουν για να υπερασπιστούμε το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων πρέπει να έχουν σαν αποτέλεσμα το να μείνει αυτός ο νόμος στα χαρτιά, όπως τουλάχιστον από τη δική μας τη μεριά το δηλώσαμε στη Βουλή και θα το δηλώσουμε και στους αγώνες που θα γίνουν. Είναι δεδομένη η κατηγοριοποίηση των πανεπιστημίων, η οποία ήδη υφίσταται με βάση το προσωπικό που υπάρχει, τους φοιτητές, την πρόσβαση των φοιτητών στο ίδιο το επιστημονικό τους αντικείμενο. Το σίγουρο είναι ότι η μεγάλη μείωση κατά 20 με 30.000 των εισακταίων θα έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσει ημερομηνία λήξης για μια σειρά πανεπιστημιακά ιδρύματα στη χώρα μας, που όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτά θα είναι τα πιο αδύνατα πανεπιστημιακά τμήματα, τα οποία βρίσκονται και στη δική σας πόλη.